Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η πέμπτη δίκη από το πινάκιο του ειδικού λαϊκού δικαστηρίου του ΣΚΑΙ. Δικάζουμε σήμερα ή ασχολούμεθα σήμερα με τη δικαιοσύνη. Θέμα μας η δικαιοσύνη στο εδόλιο. Η δικαιοσύνη διαχρονικά, ανά τους αιώνες, στο εδόλιο. Και η δικαιοσύνη κάνει λάθη, η δικαιοσύνη πλανάται, έχουμε δικαστικές πλάνες, αλλά δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη εκείνη η οποία όταν δικάζει μπορεί να κάνει και λάθη, μπορεί να πλανηθεί ή από σκοπιμότητα μπορεί να καταδικάσει. Αλλά έχουμε και την καταδίωξη της κατηγορούσης λεγόμενης αρχής ή της αγγελίας. Οπότε, στο εδόλιο του κατηγορουμένου και η εισαγγελία, ανά τους αιώνες επίσης. Τις προηγούμενες εκπομπές είχαμε τέσσερις δίκες. Σήμερα θα εξετάσουμε, όπως είπαμε και όπως διακηρύξαμε και όπως ειδοποιήσαμε, την υπόθεση Μπελογιάννη, ειδικότερα. Βεβαίως, μαζί με την υπόθεση Μπελογιάννη συνεκδικάζεται και η υπόθεση Πλουμίδη, η υπόθεση του ναυτικού, η υπόθεση της αεροπορίας, υποθέσεις εκείνες που ξεκινήσανε είτε στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, αλλά η δίκη του Μπελογιάννη και του Μπλουμπίδη έγιναν σε υποτιθέμενη λειτουργία δημοκρατικών κυβερνήσεων ή κυβερνήσεων εκ του λαού προερχομένων. Θέμα για την εκτέλεση του Μπελογιάννη. Φταίει ο ΙΔΕΑ, στρατιωτική οργάνωση η οποία πράγματι διεύθυνε το στρατό. Από πάνω μέχρι κάτω. Φταίνε τα ανάκτορα, φταίνε οι ξένοι, φταίνε όλοι μαζί ή φταίει η κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Πάντως, από ό,τι απεδείχθη εκ των υστέρων, εκείνος που δεν έφταιγε και δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ήταν ο Μπελογιάννης, όπως και ο Πλουμίδης. Έχουμε και ένα άλλο θέμα που σήμερα θα εξετάσουμε. Είναι το θέμα της ελευθερίας του τύπου.